Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αυτά τα ζώα θα μαζευτούν? Διάβαζα εχθές ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έλεγε ότι θα βγουν κλιμάκια στους δρόμους, θα μαζέψουν τα νεκρά ζωντανά και υπεύθυνος για την επίβλεψη θα ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Απόστολος Μπίλης. Τι κάνει λοιπόν λογικά ένας δημοσιογράφος? Παίρνει τον κύριο Μπίλη και τον ρωτά, πείτε μου σας παρακαλώ, ήρθανε τα κλιμάκια? Η απάντηση που πήρα, φυσικά και ήρθανε. Πολύ ωραία. Πού πήγανε αυτά τα ζωντανά? Πού τα μεταφέρατε? Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία. Ποιος ξέρει λοιπόν? Ο Δήμαρχος. Αθάνατο ελληνικό χάος. Τι κάνεις επόμενο βήμα? Προφανώς και παίρνεις τον Δήμαρχο, τον κύριο Σακελάριο. Τον παίρνεις αρκετές φορές γιατί δεν απαντάει στο πρώτο τηλεφώνημα. Το σηκώνει λοιπόν ο κύριος Σακελαρίου. Πείτε μου σας παρακαλώ, έχουν έρθει τα κλιμάκια να μαζέψουν? Γιατί εγώ σήμερα κινούμαι στην περιοχή και δεν έχω δει κάποιος να μαζεύει. Και βάζω μια ανωτελεία, συγγνώμη, κρατήστε το εδώ που έμεινα. Κύριε Κώστα, ποιος θα μαζέψει τα ζωντανά, τι ενημέρωση έχετε εσείς? Η περιφέρεια. Η περιφέρεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου απαντά τα ζωντανά στο χώρο σας. Ναι. Πολύ ωραία. Ο κύριος Αγγελέρο λοιπόν μου απάντησε λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα ζωντανά μέσα στις γειτονιές είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Λέω, τι εννοείται είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία? Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος, μου λέει, μόνος του να τα μαζεύει τα ζωντανά και να ανοίγει τάφρους και να τα πετάει μέσα. Και εδώ λοιπόν θέλω να σταθούμε και θα διαβάσω εγώ ακριβώς το δελτίο τύπου το οποίο διάβασα εχθές, το οποίο αναφέρει η συλλογή και η μεταφορά τους γίνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών κανόνων. Δεν ξέρω αν έχει υγειονομικούς κανόνες και ποιους κανόνες ακριβώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από την πλημμύρα και ήταν περίπου 10 ώρες πάνω σε μια ταράτσα για να μην πνιγεί μαζί με τα παιδιά του. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που τώρα καθαρίζει το σπίτι από τη βρωμιά και δεν έχει γάντια ούτε μάσκα γιατί δεν του έχουν μείνει άλλα. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν με αυτά εδώ τα χέρια που έχουν μοχθήσει όλη τη ζωή και είναι 50 χρονών και σκέφτεται να πάει στη Γερμανία, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να πάει πίσω, να κλείσει τη μύτη του με τα χέρια του, να μαζέψει τα νεκρά ζωντανά του και να τα πετάξει πού? Σε ποια χωράφια θα τα πετάξει? Αυτά που λιμνάζουν, που δεν μπορείς να ανασάνεις? Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά του ζω εδώ αυτούς τους ανθρώπους 3 μέρες. Δεν έχουν πάρει ανάσα.